ένα ωφέλιμο παράσιτο. Το έντομο με την ονομασία Τόριμου Σινένσης ήρθε και στην Ήπειρο για να καταπολεμήσει ένα άλλο έντομο, τη γνωστή ως φύκα της Καστανιάς, που προκαλεί σημαντικές ζημιές στα δέντρα και τους καρπούς της Καστανιάς, αλλά και στη μελισσοκομεία. Η εξαπόλυση των εντόμων για τη βιολογική καταπολέμηση της φύκας της Καστανιάς έγινε στην περιοχή της Άρτας από το Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου. Η σφίκα της Καστανιάς αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους εχθρούς της Καστανιάς και είναι ηθαγενές της Κίνας. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2002 σε καστανιώνες της Ιταλίας, όπου και προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα δέντρα. Στη χώρα μας η παρουσία του εντόμου καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2014 στην περιοχή της Πιερίας και έκτοτε έχει διαπιστωθεί η παρουσία του σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας, εκτός της Κρήτης. Στην περιφέρεια Ηπείρου βρέθηκε για πρώτη φορά το 2018 σε καστανιώνες στις τοπικές κοινότητες του Αθαμανίου και της Μεσούντας και επεκτάθηκε σε όλες σχεδόν τις περιοχές της περιφερειακής ενότητας Άρτας, όπου υπάρχουν αλλά και των Ιωαννίνων. Η εξάπλωσή του δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στη μελισσοκομεία, όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του προγράμματος, Δ. Δημήτρης Παπαχρήστος. Έχει τις εξής συνέπειες. Μειώνει τη βλάστηση, την καρποφορία, την ανθοφορία των δέντρων και σταδιακά τα εξασθενεί. Οπότε από τη μία πλευρά έχουμε απώλεια παραγωγής, επίσης δημιουργεί προβλήματα στα βασικά οικοσυστήματα που στηρίζονται στην Καστανιά, όπου υπάρχουν τα φυτάκια σήμερα. Και μια άλλη επίπτωση που αναμένουμε είναι στην μελισσοκομεία. Την περίοδο που στηρίζουμε την συλλογή μέσα στο άνθος της Καστανιάς. Είναι και αυτό μια πολύτιμη πηγή για τις μέλισσες που σε αρκετές περιοχές βγάζουν μέλη από ο άνθος της Καστανιάς. Τώρα στην Ήπειρο το διαπιστώσαμε το 2018 το έντομο. Την εποχή που διαπιστώθηκε ήταν μετά από την εποχή που μπορεί κάποιος να κάνει εξαπόληση. Την επόμενη χρονιά επισκεφθήκαμε όλες τις περιοχές, δηλαδή το 2019, και είδαμε πώς επεκτείνεται το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάθε περιοχή της Ηπείρου που υπάρχουν καστανιές. Οι καστανιές είναι κυρίως και παραγωγικές, κυρίως στην Άρτα. Η καταπολέμηση τώρα πώς γίνεται, με ποιον τρόπο? Λοιπόν, το συγκεκριμένο έντομο, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης που υπάρχει είναι με την εξαπόληση ενός παρασιτοειδούς εντόμου. Αυτό το παρασιτοειδές λέγεται το Ρήμους Συνέσης και στηρίζεται στην εξής λογική. Εξαπολύουμε το παρασιτοειδές, εγκαθίσταται σε μια περιοχή και σταδιακά μειώνει τον πληθυσμό του εντόμου, της φύκας της Καστανιάς δηλαδή, και μετά από κάποια χρόνια από την εγκατάσταση του παρασιτού ιδούς επιτυγχάνεται μια ισορροπία όπου θα υπάρχει και το βλαβερό έντομο, σφίκα της Καστανιάς, και το ωφέλιμο. Αλλά η σφίκα θα βρίσκεται σε επίπεδα πληθυσμού που δεν θα ζημιώνει τα δέντρα και την παραγωγή. Με ακρίβεια δεν μπορεί να δώσει κανείς χρόνο, αλλά από την εμπειρία που υπάρχει από άλλες χώρες που ξεκινήσαν τα προγράμματα βιολογικής καταπολέμησης της σφίκας νωρίτερα, πολλές περιοχές είχαν και πολύ νωρίτερα το πρόβλημα, φαίνεται ότι αρχίζει να επιτεγχάνεται ένα αποτέλεσμα που είναι ορατό στην τετραετία, πενταετία στην εξαπόληση. Αυτό εξαρτάται πάντα και από το αρχικό επίπεδο που ξεκινά να ελέγξει το βλαβερό έντομο και από τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχή. Αλλά συνήθως όλες τις περιοχές που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα κάπου εκεί αρχίζουν να βλέπουν αποτελέσματα. Από άποψη διασποράς είναι παντού. Από άποψη έντασης προσβολής υπάρχουν περιοχές, ειδικά με νεότερες καστανιές, του χρόνου λογικά είναι ότι θα έχουν κάπως υψηλότερη προσβολή πάλι. Μάλιστα, μέχρι να αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα της καταπολέμησης. Μέχρι να αρχίσει να αυξάνει πολύ ο πληθυσμός του θέλημα και να επιτευχθεί μια ισορροπία. Αλλά το θετικό είναι στην περίπτωση της Ηπείρου ότι σε σχέση με το χρόνο διαπίστωσης του παρουσίας του στην περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της βιολογίας και πώς είναι ο κατάλληλος χρόνος, γιατί η εξαπόληση μπορεί να γίνει μόνο μία φορά το χρόνο, συγκεκριμένη περίοδο που είναι κάπου μέσα Απριλίου μέχρι αρχές Μαΐου. Άρα έχει ένα πολύ μικρό παράθυρο. Και χρειάζεται και μια προετοιμασία πριν γίνει αυτή η εξαπόληση.
Άρα δηλαδή σε σχέση με τον χρόνο που διαπιστώθηκε το πρόβλημα, η ενέργειες ήταν σχετικά άμεσες. Δηλαδή ξεκίνησε πολύ έγκαιρα να εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Δηλαδή, το πρόγραμμα αυτό της περιφέρειας Ηπείρου δεν σταματάει στην εξαπόλυση. Θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη, δηλαδή να διαπιστώσουμε ότι όντως έχει γίνει εγκατάσταση, ότι όντως αυξάνουν οι πληθυσμοί, και αυτό θα γίνεται με τις μεταληψίες που θα γίνονται πάλι την κατάλληλη περίοδο από τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου καθέτος. Με την επανέλθουν στην Κεντρική να ξαναπάρουν δείγματα, να διαπιστώσουν την εγκατάσταση και θα ξαναπανέλθουν την επόμενη χρονιά να διαπιστώσουν ότι όντως αυξάνουν οι πληθυσμοί. Και γενικότερα ένα πρόγραμμα που εστιάζει και την παρακολούθηση του θέματος μετά την εξαπόλυση, ώστε να δούμε αν πραγματικά απέτυχε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ξέρεις, για λόγους που δεν μπορεί να το διορίσει κάποιος, μπορεί να υπάρξει ένα ζήτημα και να χρειάζεται να ξαναεπέμβει κάποιος.